Από το 1931, ο μακαριστός ηγούμενος της Αγιορείτικης Μονής Σίμωνος Πέτρας, αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος, υπηρετούσε ως πνευματικός σε ένα μετόχι της Μονής, στην ανάληψη της Αθήνας. Ήταν αυτό η οικονομία Θεού για να λάμψει και στην πρωτεύουσα αγιότητα του μακαριστού Γέροντα και να οδηγηθούν έτσι πολλές ψυχές στη σωτηρία. Ως λειτουργό, τον χαρακτήριζε απερίσπαστη αφοσίωση στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όταν ιερουργούσε, φαινόταν εξαϊλωμένος. Από τους πιστούς που συνέρεαν στις ιερές του μυσταγωγίες, πολλά παιδιά τον έβλεπαν υπερυψωμένο από το έδαφος και φώναζαν: «Ο παππούλης πετάει, κοιτάξτε, ο γέροντας δεν πατάει στη γη». Μία μοναχή επίσης τον είδε καθώς έβγαινε για τη μεγάλη είσοδο, να μην κατεβαίνει τα σκαλοπάτια της βορεινής πύλης του ιερού, αλλά να βαδίζει στον αέρα. Άλλη μοναχή αναφέρει ότι πολλές φορές σε ώρα θείας λειτουργίας έβλεπαν τον γέροντα μπροστά στην Αγία Τράπεζα, μία σπιθαμή υψωμένο από το έδαφος. Η μικρή Βενετία, που αργότερα έγινε μοναχή, όταν ήταν 5 περίπου ετών, τον είδε σε μια λειτουργία του, με τα αθώα μάτια της, να βρίσκεται μαζί με τους αγγέλους γύρω από το Άγιο Θυσιαστήριο. Τις ημέρες εκείνες η όψη του γέροντα ήταν αλλοιωμένη και για μεγάλο διάστημα η μικρή δεν έμπαινε στο ναό, αλλά κοίταζε με δέος από την εξώπορτα. Κάποια χειμωνιάτικη νύχτα που η βροχή έπεφτε ραγδαία, ειδοποίησαν τον γέροντα να πάει να κοινωνήσει έναν άρρωστο. Έφυγε αμέσως για το σπίτι του ασθενούς, κρατώντας τα άχρατα μυστήρια. Το θαυμαστό είναι ότι στο δρόμο δεν βράχηκε καθόλου. Ακολουθεί επίσης μια μαρτυρία του κύριου Κωνσταντίνου Κυριάκου για τον Παπαφώτη, τον άνθρωπο που περπατούσε στη βροχή και παρέμενε στεγνός. Κάποια απογεύματα πηγαίναμε στο ησυχαστήριό του, στα Πάμφυλα, πριν τη δύση του ηλίου, και μετά τον παίρναμε το αυτοκίνητο για την πόλη, και κατά τη διαδρομή έκανε σπερινό, έψελνε και μας έλεγε τα τροπάρια. Μία μέρα κατάλαβα πως βλέπει Αγίους και σκέφτηκα να κάνω ένα πείραμα. Λέω, θα επικαλεστώ έναν Άγιο από μέσα μου, σιωπηλά, και θα δω την αντίδρασή του. Άρχισα να λέω, Άγια Αναστάσια πέρσι, πρέσβευε υπερημών. Τρεις φορές το είπα νοερός και γυρνάει στο τζάμι του αυτοκινήτου και λέει ο Παπαφώτης, εσύ ποιος είσαι? Δεν ήταν κανείς όμως, ούτε άνθρωπος περαστικός, εφόσον ήμασταν εν κινήσει και ούτε έβλεπα και τίποτα. Μετά γυρνάει και μου λέει, εσύ τον επικαλέστηκες? Εγώ του απαντάω ναι. Και γελούσε με το πείραμά μου. Μετά μου λέει, τσιμουδιά, άκουσες? Να είναι ευλογημένο, του λέω γέροντα. Επίσης, δύο γιατροί που ταξίδευαν με το αυτοκίνητό τους από το Πλωμάρι για Μυτιλίνη, συνάντησαν τον Παπαφώτη στο δρόμο. Τότε ο συνεπιβάτης είπε στον οδηγό να σταματήσουν για να τον πάρουν μαζί τους. Τότε ο οδηγός είπε, άστον τον παλαβό. Μετά από λίγα μέτρα κάει και η μηχανή του αυτοκινήτου. Ακούστηκαν δε εκρήξεις και το αυτοκίνητο πήρε φωτιά. Μαρτυρία του πατέρα Θεμιστοκλέους Χριστοδούλου. Ο Παπαφώτης πήγαινε σε σπίτια ξαφνικά, όπου υπήρχε ένα πρόβλημα, και όταν το βλέπανε, του λέγανε, Παπαφώτη, ο Θεός σε έστειλε, σε χρειαζόμασταν. Δεν είχε τηλέφωνο, αρκούσε μια προσευχή. Χριστέ μου, στείλε με τον πατήρ Φώτιο, και ερχόταν. Βοηθούσε πολύ κόσμο με πολλούς τρόπους, υλικούς και πνευματικούς, με απλότητα. Δόξα τω Θεώ τον γνώρισα όταν πήγα στο νησί και με βοήθησε πολύ. Ένα βράδυ προσγειώθηκε στην αυλή μας από τα κεραμίδια. Πετούσε, τον είδαμε τρεις άνθρωποι και μας είπε αυστηρά: αυτό που είδατε θα το ξεχάσετε αμέσως. Και όντως το ξεχάσαμε, εντελώς, και το θυμηθήκαμε στην κηδεία του. Όσοι έχετε τη δυνατότητα, τρέξτε να προσκυνήσετε τον τάφο του στο χωριό Τρίγωνα της Λέσβου. Η ευωδία που αναδίδεται από τον τάφο είναι σαν να έρχεται κατευθείαν από τον παράδεισο. Πραγματικά ο τάφος το ευωδιάζει. Ευλογημένος τόπος στο χωριό του Τρίγωνα. Ένα χωριό που τόσο πολύ αγάπησε ο Παπαφώτης. Και αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, κάνοντας σπουδαία έργα. Ας έχουμε την ευχή του και την ευλογία του στις δύσκολες μέρες που ζούμε.